Ραβιόλι γεμιστό. Για τη συνταγή θα χρειαστείτε μισό κιλό αλεύρι, 5 αυγά, 300 γραμμάρια κολοκύθα κίτρινη, 100 γραμμάρια παρμεζάνα τριμμένη, 50 γραμμάρια μανούρι, 4 με 5 μπισκότα αμαρέτο, αλάτι πιπέρι. Για τη σάλτσα θα χρειαστείτε 100 γραμμάρια τυρί κορκοντσόλα, 1 τέταρτο κρέμα γάλακτος φρέσκια. Εγώ είμαι έτοιμη προσωπικά, πάρα πολύ έτοιμη για αυτά τα ραβιόλια, γιατί τα έχω φάει σε εσάς στο εστιατόριο και θέλω πολύ να μάθω πώς να τα κάνω. Ναι. Και ωραία τα υλικά, πάρα πολύ ωραία, χειμωνιάτικα. Χειμωνιάτικα και ωραία, όχι πολύ βαρύ. Και... καθόλου βαρύ. Λοιπόν, αρχίζουμε να κάνουμε το ζυμάρι. Βεβαίως. Το ζυμάρι να γίνει μόνο αλεύρι και αυγό, τίποτα άλλο και λίγο αλάτι. Ωραία, βάζουμε... και εδώ βράζει νερό. Εντάξει. Το έχουμε βάλει. Ωραία. Να βράζει. Εδώ έχουμε ένα τηγάνι, έχουμε ανάψει το μάτι από κάτω. Λοιπόν. Και εγώ σε λίγο θα κοιτάξω τα πιτάκια. Τα πιτάκια, ναι, δύο λεπτά. Θα μου πείτε πότε να τα βάλω. Γιατί μυρίζει πολύ ωραίο το πιτάκι. Πω, πάρα πολύ ωραία. Σπάτε τα αυγά. Παίρνω λίγο την κατσαρόλα από εδώ. Σπάτε τα αυγά μέσα στο αλεύρι. Ναι. Και αυτά τα ραβιόλια πάλι είναι μια συνταγή που δεν μπορώ να καταλάβω από πού είναι. Είναι σκέτη ιταλική συνταγή, από κάποια περιοχή συγκεκριμένη. Αυτά το κάνουν ακριβώς από το Σκάνα και Εμίλια. Νότια Ιταλία. Νότια, ναι. Από τη Μέση και Νότια Ιταλία. Εσείς η καταγωγή σας δεν είναι ακριβώς από Ρώμη, ενώ η γυναίκα σας μένει εκεί τώρα. Ναι, εγώ είναι είμαι από Γένοβα. Από Γένοβα. Ναι, το θυμάμαι. Κανονικά, γιατί εμείς κάνουμε... συνέχεια πέστω αλλά Τζενοβέζε. Βέβαια, είναι... εκεί γεννήθηκε ο βασιλικός. Βέβαια. Και αυτό εμείς το χειμώνα δεν έχουμε πολλά βασιλικό εδώ, δεν βρίσκουμε τόσο εύκολα. Και θα μου στείλει από Ρώμη. Δύο μέρες θα έχουμε εδώ και είναι φανταστικά. Σίγουρα φρέσκο βασιλικό. Μπράβο. Ανακατεύεται με το πιρούνι. Ναι. Το κάνω πρώτο με το πιρούνι. Να ρωτήσω κάτι, Τζιοβάνι. Ναι. Μπορούμε αυτό να το βάλουμε και στο μίξερ, στη κουζίνα μας, αντί για να το δουλεύουμε με το πιρούνι. Ναι, εντάξει, γιατί είναι λίγο σκληρό, γιατί αυγό δεν είναι όπως είναι το νερό και μαλακώνει γρήγορα, ναι, αλεύρι. Αυγό σκληρώνει το ζυμάρι γρήγορα και αυτό χρειάζεται λίγο δουλειά. Μα... δεν είναι τόσο πολύ δυνατό. Όχι, δεν είναι. Και το μίξερ, άμα είναι, άμα ξέρεις, να γίνει καλά μέσα και το μίξερ. Μπράβο. Εγώ συνέχεια το κάνω με το χέρι. Α, γιατί το είναι χέρι, το... κάνετε πραγματικά. Καλά, οι συνταγές σας όλες μου αρέσουν πάρα πολύ. Γιατί είναι και πολύ αυθεντικές. Ναι. Και είναι σαν το σπίτι μου εκεί όταν έρχομαι να τρώω. Ναι. Και τα Χριστούγεννα τι θα φάμε εκεί, Γιωβάνι? Τα Χριστούγεννα εμείς έχουμε γράψει ένα χριστουγεννάτικο μενού. Δηλαδή είναι κάτι που κάνουμε κανονικά τα Χριστούγεννα και το χειμώνα, που είναι λαζάνιο στο φούρνο, κανελόνι. Μετά κάνουμε κάτι προσιούτο, δηλαδή ζαμπόν στο φούρνο με λίγο μέλι. Έχουμε κάνει ένα ωραίο μενού χειμωνιάτικο και για Χριστούγεννα είναι... πάρα πολύ. Εγώ μία μέρα θα έρθω οπωσδήποτε, αλλά πρέπει να κλείσω ωραία. Πριν, φαντάζομαι. Ωραία. Πάω λίγο να δω τα πιτάκια, Τζιοβάνι. Ωραία. Ευχαριστώ. Τι λέτε, φαίνεται από εκεί, μπορείτε να δείτε, να μου πείτε. Ωραία είναι. Ωραία είναι. Να τα βγάλω. Ναι, 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 ναι. Ωραία, ωραία. Αχ, τι ωραία. Ήθελα μόνο και μόνο να τα βγάλω, γιατί λέω, πας να δοκιμάσω. Τα αφήνω εδώ. Okay. Θα δείτε και εσείς στο σπίτι. Θα τα αφήσω έτσι λίγο να κρυώσουν και θα δοκιμάσω. Οσδήποτε. Τι ωραία που μύριζε. Και γίνονται πραγματικά τόσο εύκολα και γρήγορα.
το ζυμάρι. Και τόσο καιρό τα τρώω εκεί στο εστιατόριο, στο Ελκαντούτσιο και νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολα και περίπλοκα. Να, αυτό είναι το. Αν δεν ξέρει το μυστικό, είναι λίγο τώρα δύσκολο. Το αν το ξέρει, είναι πιο εύκολο. Έγινε πολύ γρήγορα, πραγματικά. Ναι. Αυτά είναι το ζυμάρι για τα ραβιόλι. Τώρα πρέπει είναι να και η κλασική ζύμη για ζυμαρικό. Με αυγό. Μπράβο. Μόνο. Αλεύρι, αυγό και αλάτι. Τίποτα Μπράβο. Άλλο. Τώρα πρέπει να περιμένει μία ώρα, μία μισή και δύο και να το σκώσει λίγο. Και εγώ το ζυμάρι το έχω έτοιμο και τώρα να δούμε πώς το κάνουμε τη ραβιόλι εδώ. Το ξαναέβαλα την κατσαρόλα πάνω στη φωτιά γιατί έβρασε πολύ πριν. Ωραία. Το παίρνω αυτό, Τζιοβάνι, okay, εφόσον δεν το χρειάζεστε πλέον. Ευχαριστώ πολύ. Και ανοίγετε τώρα το ζυμαρικό. Ναι. Αυτό είναι το συγκεκριμένο που το έχετε αφήσει. Και τι ωραίο να κάνουμε στο σπίτι μας φρέσκα ζυμαρικά χειροποίητα. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η ιδέα. Ξέρετε, αυτές τις μέρες είμαστε λίγο πιο πολύ στο σπίτι. Στολίζουμε, φτιάχνουμε. Άμα έχει χρόνο, αυτό ζυμάρι δεν υπάρχει άλλο πιο νόστιμο. Εγώ το γιατί πιστεύω. Είναι μόνο γιατί αυγό, το έχω φάει. Είναι μόνο αυγό και αλεύρι. Τίποτα άλλο. Γνήσια υλικά. Και φαντάζομαι όταν αφήνουμε το ζυμάρι να φουσκώσει, να ξεκουραστεί, ότι μετά είναι και τόσο εύκολα να τη δουλέψουμε. Ναι, το γιατί βλέπω. Δηλαδή, άμα ξέρει να το κάνει τη φύλλα με το. Με το ξύλο είναι πολύ ωραίο και είναι πολύ. Δηλαδή είναι κάτι που κάνεις και μετά είσαι ευχαριστημένο. Ναι. Δηλαδή, γιατί μετά είσαι περήφανος. Λες, να, έκανα εγώ δικά μου ραβιόλια. Μπράβο. Άμα θέλεις, κάνει και ταλιατέλε με τον ίδιο. Σωστό, με το ίδιο ζυμάρι. Ναι. Μεγάλωσε πολύ τώρα το φύλλο. Και πρέπει να γίνει πρέπει αρκετά να είναι λεπτό. Πολύ. Ναι, ναι. Γι' αυτό μας είπε πριν ότι θέλει λίγη δουλίτσα, ναι, ναι, ναι. Για να είναι λεπτό-λεπτό, για να μπορούμε να το δουλέψουμε πιο καλά. Ναι. Φαντάζομαι. Γιατί πιο το λεπτό βλέπω, είναι. Παρατηρώ, μαθαίνω. Πιο λεπτό είναι πιο ωραίο μέσα στη γεύση για αυτά που βάζουμε μέσα. Πάρα πολύ ωραία. Έκολα, έκολα. Είναι καλό όμως αυτή η άσκηση για τα χέρια μας. Δεν πειράζει. Να κάνουμε και λίγη γυμναστική για να φάμε καλά. Ναι, αυτό είναι γυμναστική σίγουρα. Τέλεια. Okay. Τώρα να κάνουμε τα κολοθήκη, να βάζουμε όλα τα αυτά για που τη γέμιση. Τη γέμιση, ναι. Πρέπει να είναι όριμο το κολοκύθι για να μπορείτε να πατήσετε καλά το. Το κάνουμε, τα βράζουμε πρώτο. Το βράζετε, ναι. Ναι. Μετά βάζουμε αμέσως λίγο αλάτι, λίγο πιπέρι. Τέλεια. Μετά βάζουμε λίγο ρικότα. Α, ναι, ρικότα. Σαν το δικό μας ανθόπιρο. Μανούρι. Αμανούρι, οκ, okay, μανούρι. Άμα θέλεις ρικότα, το βρίσκει πολύ εύκολα εδώ. Σωστό, ναι, στα σούπερ μάρκετ. Ναι, μπράβο, τώρα έχει όλα. Μετά. Ναι, μετά τι κάνω, τα ανακατεύουμε. Μετά, βάζουμε λίγο παρμιγιάνο, έτσι, και ένα μυστικό που είναι. Άλλο μυστικό. Έχει. Να ακούμε καλά. Ναι, ποιο είναι το άλλο μυστικό. Μυστικό είναι 4 μπισκότο αμαρέτο. Αυτό πραγματικά είναι μυστικό. Αυτό είναι το τελευταίο νομίζω υλικό που θα περίμενα να μπει εκεί μέσα. Πού θα τα βρούμε αυτά τα μπισκοτάκια εδώ. Ναι, πάλι στο το σούπερ μάρκετ. Μόνο λέπεις μπισκότο αμαρέτο. Μπισκότο αμαρέτο. Εγώ τα έχω δει στο σούπερ μάρκετ. Έχει δίκιο ο Τζιοβάνι. Θα τα βρείτε. Ναι. Και είναι φοβερό αυτό το μυστικό. Και αυτό είναι το ποτέ μυστικό. Ποτέ δεν περίμενα, τρώγοντας αυτή τη συνταγή σε εσάς,
Ότι έχει αυτό το μπισκότο μέσα. Και βάζουμε ακόμα λίγο. Ο Τζιοβάνι μας έχει κάνει ήδη μερικά ραβιόλια. Είναι εδώ μέσα στο νερό και βράζουνε. Γίνεται πολύ γρήγορα. Ναι, πολύ γρήγορα. Αυτό είναι το καλό. Θα κάνετε και μερικά ακόμα. Και θέλετε να βοηθήσω εγώ με τη σάλτσα. Ωραία. Που είναι εύκολο, ε, Τζιοβάνι. Ναι. Ναι. Να βάλω εγώ την γκορκονζόλα εδώ, γιατί έχω καταλάβει ότι πρέπει να λιώσει η γκορκονζόλα. Τη βάζω έτσι ολόκληρη. Μισό. Το μισό βάζω. Ναι. Και μετά λίγο κρέμα. Ωραία. Εγώ κάνω τα ραβιόλια. Και δεν έχουμε πει καθόλου για την γκορκονζόλα. Από πού έρχεται, τι τυρί είναι αυτό, είναι πολύ ιδιαίτερο. Γκορκονζόλα είναι από ένα πόλι που το όνομα είναι Γκορκονζόλα. Αλήθεια! Είναι αυτό κοντά, το μόνο εύκολο να κοντά στη Μιλάνο και το πόλι είναι Γκορκονζόλα που κάνουν τα πιο νόστιμο τυρί. Δεν είναι πολύ αλμυρό, είναι κάτι που... Είναι κρεμμώδης. Πολύ, πολύ ωραία είναι. Είναι πάρα πολύ ωραία. Έχετε κόψει και τις ζύμη σε λωρίδες. Ναι. Θα μου πείτε πότε να βάλω την κρέμα γάλακτος. Ναι. Τώρα βάζει, ήδη, ναι, ωραία. Άλλη. Και βάζετε με ένα κουτάλι γέμιση. Ακόμα λίγο. Τώρα ο σεφ δεν μπορεί να μην κοιτάει τι κάνει εδώ ο βοηθός. Ακόμα ξέρω, λίγο. Καταλαβαίνω. Μπράβο. Μαθαίνω σήμερα, Τζιοβάνι. Πολλά πράγματα. Τι ωραία σάλτσα. Πώς είναι, ακόμα λίγο. Ναι, ναι. Ακόμα λίγο. Ωραία. Και βλέπουμε ωραία, και από τι κάνετε. Ωραία. Λοιπόν, τέλεια. Εγώ τώρα κλείνω τα ραβιόλι. Το βάζω λίγο αυγό και... Από το ασπράδι βάζετε, έτσι. Και κολλάει, ναι. Για να κολλήσει καλά, ναι. Σαν κόλλα λειτουργεί αυτό. Φανταστικό είναι αυτό. Αχ, τι ωραία μύριζε αυτή η σάλτσα εδώ μπροστά μου. Και τόσο απλή. Απλά παίρνουμε γκορκονζόλα. Υπάρχει σε όλα τα σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα, ευτυχώς. Ναι. Λιώνουμε λίγο, βάζουμε μέσα κρέμα γάλακτος και έχουμε μια τέλεια σάλτσα. Ωραία. Και εσείς τα κλείνετε πάλι, ναι, με τα χέρια σας, γύρω-γύρω από την, ναι, γέμιση. Και τώρα το σχήμα. Τακ-τακ. Αυτή η στιγμή μ' αρέσει που κάνετε το σχήμα, τα πακετάκια. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Okay. Για μένα είναι τελείως χριστουγεννιάτικη αυτή η συνταγή, γιατί έχει και την έκπληξη μέσα. Δεν ξέρει κανείς τι έχει μέσα το ραβιόλι. Τώρα τι κάνω εδώ, θέλετε να έρθείτε εσείς από εδώ. Ωραία, και να βλέπουμε τα ραβιόλι πρέπει να είναι έτοιμες. Πω. Και ξέρετε τι πρέπει να σας πούμε, ότι τα φρέσκα ζυμαρικά θέλουν πάρα πολύ λίγο χρόνο να γίνουν. Δεν είναι σαν αυτά που αγοράζουμε και είναι φοβερά μαλακό. Πόσα λεπτά πρέπει να απολυγήσουμε στο σπίτι μας για το φρέσκο ζυμαρικό? Λοιπόν, με το φρέσκο ζυμαρικό θέλει και να βράζει πολύ λίγα, 2 λεπτά μόνο. Τίποτα, το πιο πολύ. 2 λεπτά. Και τελείωσε η φασαρία στην κουζίνα. Πιο πολύ χρόνο θέλεις να κάνει το ζύμι και μετά να το αφήσει μία ώρα, μισή ώρα. Αλλά μπορούμε να κάνουμε και άλλο είδος γέμιση και να κάνουμε έτσι διάφορα πακετάκια. Σίγουρα. Μπορείς να το κάνει με μανιτάρια, μπορεί να το κάνει πάρα με σπανάκι, μπορεί να το κάνει όλα τι θέλεις μέσα να το βάζει, γιατί είναι... Σίγουρα, τώρα ωραία. Πρέπει να μας πείτε και το εξής. Βάζετε τα ραβιόλια μέσα στο τηγάνι που είναι η σάλτσα για να κολλήσει καλά η σάλτσα πάνω, ωραία, φαντάζομαι. Πω, θεϊκό. Και το τέλος. Φανταστικό. Λίγο παρμιζάνα ακόμα και να έχει ωραίο γεύση για, όπως λέμε, 4 τυριά. Μα δεν είναι 4 τυριά, είναι γκορκονζόλα. Φανταστικό, Τζιοβάνι. Και τα ραβιόλια είναι έτοιμος. Εδώ έχουμε το πιάτο. Θέλετε να μας σερβίρετε? Καλά μυρίζει φανταστικά εδώ στην κουζίνα μας. Τι ωραία. Αισθάνομαι πολύ τυχερή. Αχ, και να δοκιμάσω λίγο πιτάκι. Κρύωσα και άνοιξα και ένα. Οπωσδήποτε να δοκιμάσω. Αχ, αυτή η γεύση.